Παγωμάρα επικρατεί στους κόλπους της Εκκλησίας μετά την ανακοίνωση ότι οι ναοί θα ανοίξουν για τους πιστούς μόνο ανήμερα Χριστουγέννων και Θεοφανίων και με αυστηρά μέτρα. Οι κατατόπους ιεράρχες περιμένουν την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που θα συνεδριάσει την Τρίτη και την Τετάρτη και αναμένεται να δώσει τον οδικό χάρτη που θα κινηθεί η Εκκλησία κατά τη διάρκεια των γιορτών. Ήδη υπάρχουν στο τραπέζι σχέδια για το πώς μπορεί να συνδυαστούν αφενός τα μέτρα και αφετέρου περισσότεροι πιστοί να μπουν στις εκκλησίες. Ένα από αυτά είναι και οι διαδοχικές λειτουργίες, όπως έχουν προτείνει αρκετοί ιεράρχες, ανάμεσά τους και ο στενός φίλος του Αρχιεπισκόπου, Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος. Όλοι είμαστε προβληματισμένοι. Από τη μια είμαστε προβληματισμένοι ότι αν ανοίξουν οι ναοί, όπως ξέρουμε, είναι πολύ επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων. Από την άλλη, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο πάλι οι εκκλησίες να είναι κλειστές. Ο κόσμος αντιδράει πάρα πολύ. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει και οι άνθρωποι να το καταλάβουν αυτό, ότι κινδυνεύει η υγεία των ανθρώπων. Μπορεί να γίνουν σε εκκλησίες οι οποίες έχουν πολλούς ιερείς, να γίνουν αλλεπάλληλες λειτουργίες, δύο και τρεις και τέσσερις ακόμα. Στα παράδοξα των νέων μέτρων, ο αριθμός των ατόμων στους μητροπολιτικούς και στους κανονικούς ναούς. Στην Πάτρα, η Μητρόπολη θα χωρέσει 25 άτομα, ενώ ο τεράστιος ναός του Αγίου Ανδρέα μόνο 9. Ίδια εικόνα και στη Σπάρτη, όπου στον Άγιο Νικόλαο θα μπουν 9 άτομα, ενώ στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας 25. Αντίστοιχες περιπτώσεις έχουμε και στη Ζάκυνθο, αλλά και στο Γήθιο, όπου ο μικρός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου θα γεμίσει με 25 άτομα. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε. Η ανακοίνωση για αυτού του τύπου άνοιγμα των εκκλησιών έφερε μούδιασμα στους ιεράρχες που είχαν υψώσει φωνή, ζητώντας από τον Αρχιεπίσκοπο να μπουν οι πιστοί στις εκκλησίες. Ανάμεσά τους οι Μητροπολίτες Πατρών Χρυσόστομος και Ηλίας Γερμανός, που με επιστολές τους μετέφεραν αιτήματα πιστών για ανοιχτούς ναούς, αλλά και ο Μητροπολίτης Κέρκυρας Νεκτάριος, που πήρε πίσω την εντολή του για μεσίστιες σημαίες και πένθυμες καμπάνες ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνος.